Στον αέρα τεινάχθηκε σήμερα η λειτουργία λαϊκής αγοράς του Ηρακλείου στην περιοχή του Παγκριτίου, καθώς χθες, όπως διαπιστώθηκε, οι διαγραμμίσεις για το στήσιμο των πάγκων επεκτάθηκαν στα διοικητικά όρια του Δήμου Μαλεβιζίου και χωρίς να προηγηθεί καμία ενημέρωση προς το Δήμο Μαλεβιζίου. Ήταν λάθος, δεν είχε ενημερωθεί ο Δήμος Μαλεβιζίου. Και ποιος έκανε την πατάτα? Δεν ξέρω ποιος την έκανε, τεχνική υπηρεσία του Δήμου. Ποιος έκανε τις διαγραμμίσεις? Η τεχνική υπηρεσία του Δήμου Ηρακλείου έκανε τις διαγραμμίσεις. Δεν μπορεί τώρα ο ένας να τα ρίχνει τα κατάξυλα τα λονού. Θα έπρεπε να τον ερωτήσει ο κύριος Ισαμάκης να σου φέρει εδώ λαϊκή. Όχι, δεν ξέρω τα όρια. Έχει ήρθε από την Ευρώπη και δεν ξέρει τα όρια. Δεν ξέρει από πού είναι το Μαλεβίζη, από εδώ είναι το Ηράκλειο. Τι λέμε τώρα? Παραμύθια. Φτάνει παραμύθια της Κανημάς. Για τις διαγραμμίσεις, οι οποίες ξεπέρασαν τα σύνορα του Δήμου Ηρακλείου, έμποροι και παραγωγοί παίρνουν θέση, υποστηρίζοντας ότι δεν ευθύνονται οι ίδιοι, αλλά η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου, η οποία όφιλε, όπως είπαν, να γνωρίζει τα διοικητικά όρια του Δήμου Ηρακλείου. Η λαϊκή δεν έγινε εκεί. Τώρα ποιος έκανε την πατάτα φάνηκε. Ποιος? Ο Δήμος Ηρακλείου. Αλλά για μένα δεν είναι και χώρος για λαϊκή εκεί. Διότι είναι κεντρική αρτηρία, υπάρχει κυκλοφοριακή πολύ, περνάει λεωφορείο από εκεί και δεν είναι χώρος για λαϊκή αγορά. Το χειμώνα δεν σταματάει τίποτα έτσι, είναι πάρα πολύ κρύο. Εκ παραδρομής λοιπόν και για να χωρέσουν το σύνολο των εμπόρων και των παραγωγών έγινε αυτό το λάθος και οι έμποροι και οι παραγωγοί σε συνεργασία με το Δήμο διαγράμμισαν. Προσέξτε, διαγράμμισαν, αυτό δεν σημαίνει ότι θα έμπαιναν χωρίς συνεννόηση μέσα στον Δήμο Μαλεβιζίου. Δεν ενημερώθηκα εγώ προσωπικά. Θα σας πω ότι μας ευνηδίασε και σε κάθε περίπτωση δεν θα μπορούσε να γίνει διαφορετικά από το να επικοινωνήσουμε άμεσα με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο στο Ηράκλειο, να μιλήσουμε και με τους ίδιους παραγωγούς που ενδεχομένως είχαν ήδη κάνει το σχεδιασμό τους. Και να καταστήσουμε σαφές ότι ο Δήμος μας δεν ήταν ενημερωμένος, δεν ήταν σε κάθε περίπτωση ούτε επίσημα ούτε ανεπίσημα ενημερωμένος για τη συγκεκριμένη λαϊκή αγορά. Μετά τις αντιδράσεις που υπήρξαν, ο Δήμος Ηρακλείου απέστειλε σχετικό αίτημα προς το Δήμο Μαλεβιζίου, ο οποίος θα εξετάσει το ζήτημα. Φταίει ο Δήμος Ηρακλείου, διότι δεν ενημέρωσε το Δήμο Μαλεβιζίου. Δεύτερο, πρέπει να γνωρίζει ο ένας τον άλλο να γνωρίζει τα όρια. Για μένα. Και ζητάμε και από τους δύο Δήμους να κοιτάξουν να τα βρούνε, να κάνουμε μία λαϊκή εκεί πέρα, να κάνουμε κάτι να μπορέσουμε και εμείς να πουλήσουμε τα προϊόντα μας. Σε κάθε περίπτωση το χρήσιμο και το κρίσιμο είναι τώρα που είναι ενημερωμένος πια ο Δήμος Μαλεβιζίου, να πάρει ουσιαστικά και ο Δήμος Μαλεβιζίου να δεχθεί τη σύμφωνη γνώμη να μετακινηθεί η λαϊκή αγορά εκεί για όλο το διάστημα που λειτουργεί ο COVID. Η απόφαση είναι για ένα μήνα με δυνατότητα παράτασης. Καταρχάς να πούμε ότι κατανοούμε, επειδή μιλήσαμε με τους παραγωγούς, την αγωνία τους. Όμως τέτοιου είδους αποφάσεις θα πρέπει να λαμβάνονται μόνο από τα συλλογικά όργανα του Δήμου. Ο Δήμος Μαλεβιζίου είναι αρμόδιος για το αν, το πότε και το πού θα λαμβάνουν χώρα τέτοιου είδους δραστηριότητες εντός των διοικητικών μας ορίων.